στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο θα τον δούμε αμέσως τώρα. Παρακαλώ, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σε κατοίκον περιορισμό. Σε κατοίκον περιορισμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε πλήρη εγρήγορση όμως, επαγγελματική ο υπουργός. Ευτυχώς η τεχνολογία επιτρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και εξ αποστάσεως όταν χρειάζεται. Τηλεδιάσκεψη. Και ειδικές περιστάσεις όπως αυτή. Λοιπόν, πώς πάμε. Πρώτα απ' όλα η υγεία. Η υγεία, σωστά. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Η σύζυγός μου συνεχίζει να έχει πολύ ήπια συμπτώματα, ευτυχώς. Οι επόμενες μια-δύο μέρες είναι και αυτές σημαντικές. Ελπίζουμε να παραμείνει με χαμηλά συμπτώματα. Εγώ και τα παιδιά δεν έχουν συμπτώματα. Μια και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Την ξέρετε, κύριε εκπρόσωπε. Ακούμε τις οδηγίες των ειδικών, μένουμε σπίτι και όλα θα πάνε καλά. Ξέρετε, κύριε εκπρόσωπε, είναι κομβικό πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής κοινής όπως εσείς, που δίνετε και το παράδειγμα. Το δημοσιοποιήσατε μόνο σας και σας βλέπει και ο κόσμος να ασκείτε τα καθήκοντά σας πλήρως μέσω της τεχνολογίας. Είναι καλό και μήνυμα στον κόσμο αυτό, νομίζω. Κοιτάξτε, χθες είχαμε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης. Σήμερα επίσης το ίδιο. Αύριο κανονικά τηλεδιάσκεψη. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, η τεχνολογία επιτρέπει στην κυβέρνηση να δουλεύει, όπως επιτρέπει σε πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει εξ αποστάσεως. Έχουμε πάρα πολύ προηγμένα εργαλεία αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας για να κάνουμε, επαναλαμβάνω, τη δουλειά μας πολλές φορές. Κύριε εκπρόσωπε, τα κλείσατε όλα. Τα κλείσατε όλα από την κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλα να κλείσουμε. Και εμείς. Α, υπάρχουν και άλλα. Μπράβο. Για πείτε μας, όπως. Κοιτάξτε, η εικόνα που είδαμε χθες στα σούπερ μάρκετ και στις παραλίες δεν ήταν αυτή που θέλουμε. Κάνουμε έκκληση σε όλους. Είναι σημαντικό να καθυστερήσουμε τη διασπορά του ιού αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Το να συνοστιζόμαστε αντί για τα γυμναστήρια στην παραλία ή να συνοστιζόμαστε στην ουρά του σούπερ μάρκετ αντί τη δουλειά μας δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γι' αυτό μείνετε στο σπίτι και όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί στα περιστατικά τα οποία θα χρειαστεί πραγματικά να νοσηλευτούν. Και αυτά είναι οι ευαίσθητες ομάδες, οι ευάλωτες ομάδες και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Θα περιμένουμε άλλα μέτρα. Μείνουμε τώρα στο σπίτι για να προλάβουμε τη διασπορά. Θα περιμένουμε άλλα μέτρα. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Ναι. Θα πάρουμε μέτρα σε δύο κατευθύνσεις. Ξέρετε όλοι ότι θα συνεχίσουμε να κλείνουμε τομείς της οικονομίας. Ναι. Όπως είδατε, χθες πήρε απόφαση ο Πρωθυπουργός να κλείσει τις παραλίες, για παράδειγμα. Θα και συνεχίσουν λοιπόν κέντρα. Να κλείνουν τομείς της οικονομίας. Θα συνεχίσουν να κλείνουν τομείς της οικονομίας εφόσον αυτό χρειαστεί. Και μάλιστα ίσως πολλές φορές νωρίτερα από όσο θα χρειαστεί. Θα κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα. Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Θα το δούμε κάθε μέρα, αξιολογούμε την κατάσταση. Και τι άλλο. Και το δεύτερο επίπεδο μέτρων που θα πάρουμε. Είναι η στήριξη της οικονομίας. Ξέρετε ότι υπάρχει μια κρίσιμη συνεδρίαση αύριο στο Eurogroup και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση. Πιστεύουμε από όσα έχουμε δει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή να ρίξουν αρκετά χρήματα για να ενισχύσουν τη ρευστότητα της οικονομίας που πλήττεται λόγω χαμηλής ζήτησης και να προστατεύσουν θέσεις εργασίας. Ερώτηση. Ελπίζω ότι πραγματικά αύριο το βράδυ θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και την Τρίτη να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε πιο εξειδικευμένα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας. Ερώτηση. Τι θα ζητήσουμε εμείς είναι το θέμα για την οικονομία. Και το δεύτερο είναι τα λεφτά, κύριε εκπρόσωπε, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, να το πω έτσι απλά, τα 200 εκατομμύρια στην υγεία. Εντάξει, αλλά τα άλλα πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα οικονομικά. Μην κάνετε λάθος. Τα χρήματα θα είναι δισεκατομμύρια. Έτσι. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Για δύο δις έχω διαβάσει. Και αυτό έχει να κάνει με όλη την Ευρώπη. Τα έχετε δει και με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει ένα πακέτο περίπου 50 δισεκατομμυρίων. Εμείς πόσο θα ξεκινήσουμε, με τι χρήματα? 37 δις. Εμείς. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα ταμιακό απόθεμα. Αυτό το ταμιακό απόθεμα μας επιτρέπει το ταμιακό απόθεμα να κάνουμε παρεμβάσεις. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς στόχους και αν η διαταραχή στην οικονομία είναι μεγάλη, ας πούμε ένα χι ποσοστό απόκληση σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν αρχικά, να πέσουν και οι στόχοι. Είναι διτός λοιπόν ο στόχος από του οικονομικού επιτελείου αύριο πέσουν στο Eurogroup και ελπίζω θα επιτευχθεί. Από το 20 μπορεί να πέσουν οι στόχοι των πλεονασμάτων. Φυσικά. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όπως και ότι δεν θα εγγράφονται στα ελλείμματα και στο χρέος η βοήθεια αυτή. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή είδαμε περιπτώσεις ασχροκέρδεια στην αγορά, καταγγελίες, ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διατίμηση σε κάποια προϊόντα. Είναι ανοιχτό για την κυβέρνηση αυτό και άμεσο?
όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο υπουργός ο κύριος Παπαθανάσης, κάνουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση στην αγορά. Είναι άλλο πράγμα λόγω αυξημένης και απότομης ζήτησης να αυξηθούν λίγο οι τιμές, άλλο να πολλαπλασιαστούν. Επομένως, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όποια παρέμβαση χρειαστεί και αυτή φαντάζομαι θα γίνει μέχρι αύριο. Επαναλαμβάνω ότι συζητούμε καθημερινά όλη την εξέλιξη στην αγορά και περιμένουμε την εισήγηση του αρμόδιου Υπουργείου. Κύριε εκπρόσωπε, ο Πρωθυπουργός έχει πει θα κάνουμε όποια παρέμβαση χρειαστεί. Κύριε εκπρόσωπε, η παρέμβαση για πιθανή διατίμηση θα είναι σε συγκεκριμένα προϊόντα, υποθέτω. Δεν θα ήθελα να προκαταβάλω οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Όλα είναι θέμα εισήγησης του αρμόδιου Υπουργείου. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός ακούει συνεχώς τις εισηγήσεις των υπουργών του στους διάφορους τομείς και δρά αναλόγως. Κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστούμε, πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και μένουμε σπίτι. Καλή δύναμη. Μένουμε σπίτι, σωστό. Περαστικά στη σύζυγο και θα τα λέμε καλά. Να το πω κι εγώ, να το πω κι εγώ αγγλικά μέσω τηλεκόμφερανση, κύριε εκπρόσωπε. Άμα χρειαστεί, θα τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας και το ίδιο για όλο τον κόσμο. Προσέχουμε και μένουμε σπίτι. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.